λένε γιατί φοβάσαι, γιατί σκέφτεσαι τα ίδια τα ίδια, γιατί είσαι μονικός, γιατί είσαι τελειομανής, γιατί κάνεις όλα αυτά, γιατί δεν συνεργάζεσαι, γιατί είσαι μόνιμα σε αντίσταση, μα γιατί δεν θες να γίνεις καλά, μα γιατί, πάρα πολλά γιατί. Δεν φταίω εγώ που είμαι ειδικός και εσύ φταίς, εσύ δεν θες να πάρεις βοήθεια, εσύ δεν το κάνεις σωστά, πάνε οι γονείς, και εσείς πάλι το κάνετε λάθος. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό. Υπάρχει ρήψη άγνοιας στον τομέα των διατροφικών τραπών, γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Τι γίνεται λοιπόν? Σημαίνει το εξής παράδοξο στην ευρική αναρεξία. Το πάνω μέρος του κεφάλαιου, που είναι εδώ, αυτό εδώ, όπου είναι ο εξεγερισμένος εγκέφαλος, ο οποίος αφορά πάρα πολύ το θέμα της λογικής, των σκέψεων, της εκτέλεσης, αποφάσεων, στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη ζωή μου, τους ανθρώπους που με περιβάλλουν κτλ. Αφορά το πάνω μέρος του κεφάλαιου, το κάτω μέρος του κεφάλαιου αφορά την επιβίωσή μας ως ανθρώπινο είδος. Το οποίο είναι σε υποδιέγερση. Και μάλιστα όχι μόνο σε υποδιέγερση, αλλά έχουν βρει από έρευνες ότι κάποιες φορές είναι και απενεργοποιημένο. Έχουν λοιπόν κάνει διάφορα PET scan, κυρίως οι Αμερικανοί, έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά γύρω από αυτό, ή έχοντας συνδέσει με ηλεκτρόδια ασθενείς κατά τη διάρκεια της σύντησης, βλέποντας αντιδράσεις, ποιες περιοχές του εγκεφάλου είναι σε υπερδιέγερση ή σε υποδιέγερση, ή μέσω φωτογραφιών που τους προβάλλουν από PET scan και βλέπουν εξίσου τις αντιδράσεις τους. Δεν έχει καμία σχέση ο εγκέφαλος ενός ασθενούς με ανεπλική ανορεξία με το δικό μας τον εγκέφαλο. Έχει πληγεί κατά πολύ. Είναι σε μεγάλη ανισορροπία. Είναι σαν να είμαστε σε ένα σπίτι που το κάτω μέρος είναι 50 τετραγωνικά και το κάνουμε 200. Αυτό το σπίτι λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να σταθεί καν. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κατακρίνει τους ασθενείς ότι μας κάνουν τη ζωή δύσκολη και τη δική μας ως ειδική, αλλά και των γονιών τους φυσικά. Και έχουν κατακριθεί κατά πολύ για χειρισμούς, για πάρα πολλά πράγματα. Το οποίο φυσικά ευτυχώς έρχεται η τωρινή γνώση και το ανατρέπει. Ελπίζω πως όφελος των ασθενών και των κομμήνιων πάνω. Το πάνω μέρος λοιπόν αφορά τις συνειδητές σκέψεις, και το κάτω μέρος αφορά τις σωματικές αισθήσεις και τα συναισθήματα. Όσοι από εδώ έχετε παιδιά με διατροφική διαταραχή, νομίζω ότι έχετε αντιληφθεί πόσο έντονες είναι οι σκέψεις των παιδιών σας και πόσο ακραία είναι τα συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά σας. Υπάρχει λόγος λοιπόν που δεν γίνεται τυχαία. Αυτό είναι οι περιοχές που πλήττονται. Θα σας εξηγήσω. 8 είναι οι περιοχές που πλήττονται στον εγκέφαλο αυτή τη στιγμή. 8. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Είναι 8. 8 και κάθε μία παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, η οποία καθορίζει κατά πολύ τις συμπεριφορές και τη στάση των ασθενών μέσα στην νόσο. Ό,τι βλέπετε κόκκινο είναι σε υποδιέγερση. Ό,τι βλέπετε μπλε είναι σε υπερδιέγερση. Σε υποδιέγερση είναι η μίσος του Ρέιλ, για την οποία θα μιλήσω τώρα. Η μίσος του Ρέιλ αποκαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα. Είναι ένα σημείο στο κέντρο του κεφάλαιου, το οποίο το βλέπετε μέσα από την κροταφική σχισμή, είναι αυτό το μπλε, περίπου και εδώ. Τι κάνει αυτό λοιπόν? Τι συμβαίνει? Εσείς τι πιστεύετε, οι ασθενείς πεινάνε ή δεν πεινάνε? Ερώτηση κρίσεως. Ερώτηση κρίσεως. Δεν πεινάνε. Δεν πεινάνε. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Βασανίζονται από ενοχές αν θα φάνε ή όχι. Μάλιστα, αυτό είναι ψυχολογική ερμηνεία, δεν είναι βιολογική ερμηνεία. Πάμε παρακάτω. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι πεινάνε? Άλλοι λένε πεινάνε και απλά τις στέκονται.
άλλων πραγμάτων. Διότι οι ασθενείς τρώνε
χαμηλάξει πρωτεΐνη και για να παράξει ντοπαμίνη ή σερατονίνη πρέπει να καταναλώσεις πρωτεΐνη. Υδατάνθρακες και μακράς διάρκειας ενέργεια, η οποία είναι τα λιπαρά. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς λιπαρά. Επειδή λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι κόβουν αμέσως οτιδήποτε λιπαρό, αυτό επηρεάζει κατευθείαν τον άξονα των νευρώνων, όπου υπάρχει μυελίνη. Η μυελίνη παράγεται αποκλειστικά και μόνο με λιπαρά. Οπότε, αν σκεφτείτε ότι ο νευρώνας είναι σαν ένα δέντρο που έχει ένα κορμό, κλαδιά και ρίζες, ο κορμός του λοιπόν που είναι γύρω-γύρω, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αρκετή μυελίνη, υπάρχουν τρύπες στον άξονα, που αυτό τι σημαίνει, ότι ακόμα κι αν ασθενή στρέφεται ελάχιστα και παράγει ελάχιστη σερατονίνη, ντοπαμίνη, αυτή διαφεύγει και δεν φτάνει το μήνυμα να είναι αρκετό στον εγκέφαλο. Είναι σαν να σας μιλάω ψυχοτελείστα και να μην μ' ακούτε καθόλου. Αυτό συμβαίνει. Το παμίνι παρέχω και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, είμαι τόσο πολύ ενθουσιασμένη με αυτό, με την όλη την εκδήλωση. Μπορεί το ίδιο να συμβαίνει για τα παπούτσια που είδαμε στη βιτρίνα, για τον φίλο μας που είδαμε, για το περάσαμε καλά. Κάθε φορά αυτό συμβαίνει με ένα πολύ ευχάριστο συνέστημα, όπου ο εγκέφαλος μας σωθεί ξανά να το καταλάβουμε. Το θέμα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην ευρική αναρρέξια και στην βουλιμία, επειδή το συνέστημα είναι δυσάριστο, δεν είναι ευχάριστο, δεν παράγει ντοπαμίνη, τι λέει ο εγκέφαλος, κάνε πίσω, απέφυγε το. Δεν είναι ευχάριστη διαδικασία. Δεν πρέπει να το κάνεις. Ο χωμετοποιός φλοιός έχει να κάνει πάρα πολύ με την απόσυρση, δηλαδή με την αποφυγή στο να καταναλώσει ο ασθενής τροφή ή να κάνει βουλιμικό ψώδιο από παρόμηση. Εξαιτίας της απεναργοποιημένης ίσως του Ρέιλ και δεν πρέπει
βλέποντας τη θέα της τροφής, όπου οι ασθενείς πολλές φορές περιγράφουν, είναι σαν να τους ζητάμε να πέσουν από το 10ο όροφο ή σαν να τρώνε κατσαρίδες, δηλαδή δική μου, είναι η ανάλογη αντίδραση. Σκεφτείτε ότι περπατάμε στον δρόμο και πάει να μας πατήσει κάποιος. Τι κάνουμε, τρέχουμε να φύγουμε. Ή μπορούμε να παγώσουμε ενίοτε. Η επίλυση όμως, γιατί όταν είμαστε σε πανικό ή προσβάλλει ή μπορεί να μπει σε κίνδυνο εκείνη τη στιγμή τη βίωσή μας, ο εγκέφαλος παρακάμπτει το πάνω μέρος που αφορά τις σκέψεις και εδρά αμέσως. Γιατί αν καθίσεις να σκεφτείς, βάζεις σε κίνδυνο τον εαυτό σου επί της ουσίας. Είναι έτσι φτιαγμένος ο εγκέφαλος ακριβώς, καθαρά για λόγους επιβίωσης. Δηλαδή η στρατηγική είναι ήδη εγγεγραμμένη στον υπόκαμπο. Οπότε η στρατηγική στην ανορεξία είναι η αποφυγή ή πρέπει να πάω να το κάνω. Είναι έτοιμο το εργαλείο. Είναι γεγραμμένο εκεί. Για αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ο ασθενής δυσκολεύεται πάρα πολύ να το σπάσει ή να βγει από αυτό. Και δεν έχει καμού, τίποτα να κάνει αυτό με το δεν έχει αρκετό κίνητρο ή δεν είναι αρκετά δυνατός για να αντιμετωπίσει την νόσο. Οι ασθενείς επίσης δεν μπορούν να υπολογίσουν σωστά αν πρέπει να κάνουν, να πούν τι να κάνουν, να κάνουν το ένα ή να κάνουν το άλλο. Ποια είναι την υπέρτατα κατάμενη. Δηλαδή, λέει, ναι, το ξέρω ότι υπάρχουν κακό που κάνουμε εδώ. Ναι, το ξέρω ότι κάνω βάρος. Ναι, το ξέρω ότι δεν πηγαίνω στη σχολή. Ναι, το ξέρω ότι έχω δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένειά μου. Ναι, ξέρω όλα αυτά τα απέσια πράγματα και το κόστος που έχει η ασθένεια στη ζωή μου και στη ζωή των γύρω μου. Τι μπορώ να το αλλάξω. Πώς θα το αλλάξω. Πώς μπορεί ο ασθενής να πάει κιόλας στον δεύτερο εγκέφαλο. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε ένας εγκέφαλος που δεν έχει πηγή. Πώς λοιπόν περιμένουμε ο ασθενής μόνος του. Μόνος του, εντελώς μόνος του. Κάνοντας μία ώρα ψυχοθεραπεία ή δύο ώρες ψυχοθεραπεία την εβδομάδα, να αλλάξει όλα αυτά τα οποία είναι εγγραμμένα στο εγκέφαλο. Πώς αλλάζει η εγγραφή στον εγκέφαλο, έχετε καθόλου εικόνα, έχετε καθόλου μία αίσθηση πώς μπορεί αυτό να συμβεί, με ποιο τρόπο γίνεται, πώς αλλάζουν οι εγγραφές, ξέρετε, μέσα από πράξη. Χωρίς πράξη, ο εγκέφαλος δεν κάνει νέες εγγραφές. Μιλώντας λοιπόν σε μία γενική συνεδρία περί διατροφικής δραχής, δεν γίνεται καμία αλλαγή. Γιατί απλά είναι λόγια και δεν είναι πράξη. Ο ασθενής είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το κάνει πράξη μόνος του. Πρέπει η θεραπεία και η ίδια η οικογένεια να δημιουργήσει τη συνθήκη για τη συνεχή επανάληψη γεύματος, της τροφής, πάρα πολλών πραγμάτων τα οποία πλαισιώνουν ακριβώς τη νέα εγγραφή και τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου. Πολλές φορές λοιπόν, όταν οι ασθενείς λέμε σκέφτονται πάρα πολύ, σκέφτονται. Ναι, σκέφτονται συνέχεια η αλήθεια είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό το ονομάζουμε έναν μόνιμο θόρυβο που μπορεί να επικρατούν και να ακούνε παράλληλα 10 σκέψεις, 20 σκέψεις. Όπου υπάρχει μια μόνιμη βοή συνέχεια, η οποία πυροδοτεί. Ξέρετε πότε σταματάει αυτή η βοή μες στο κεφάλι τους. Μπορείτε να φανταστείτε. Όταν δεν τρώνε, ο εγκέφαλος στην ανορεξία ή στη βουλιμία που προϋπήρχε ανορεξία έχει αλλάξει η δομή του και λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που καλμάρει περισσότερο όσο δεν τρώει. Όταν λοιπόν έχουν φάει ή θα πρέπει να προβούν σε συμπεριφορές όπου να αποκαλέσουν μετό ακριβώς για να σταματήσει η βοή των σκέψεων που ακούνε. Ξέρετε τι είναι να ακούς 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και στον ύπνο, τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Και σταματάει μόνο όταν προβείς σε περισσότερες ενέργειες διατροφικές, καταστροφικές, αφαρτικά, με
τους, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, κοψίματα κτλ. Γιατί αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουν να είναι ήρεμες. Ξέρετε τι μου λένε, τσιακά, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω αν τρώω. Αν είναι μυστική, γιατί δεν αντέχω να ακούω αυτές τις σκέψεις. Και είναι αλήθεια. Οι ασθενείς δεν μας περιπέζουν. Ακόμα και όταν μας λένε ψέματα, αυτό αφορά το μέρος του εγκεφάλου που έχει να κάνει με την αποφυγή. Γιατί να σας πω κάτι, ακόμα και όταν λένε ψέματα, οι γνώστες πολύ καλά της εγκεφαλικής τραχής το αντιλαμβάνονται αμέσως. Διότι πριν να σας πω ότι αυτή είναι όσο υπάρχει προβλέψιμη στον τρόπο που λειτουργεί, γιατί ακόμα και με το, μονοπάτι, αν πάρουμε το διατροφικό λειτουργείο εγκέφαλος, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος. Μα πώς γίνεται να είσαι 25 κιλά, 30, 40, 35, 41 και να βλέπεις τον εαυτό σου. Ποιος είναι ο μύθος, ποια είναι η πεποίθηση γύρω από αυτό. Μα καλά, δεν βλέπω πόσο χάλια είναι. Εσείς τι πιστεύετε? Το πάνω μέρος του κεφάλου, ξαναλέω, είναι σε περιέγερση. Ο βλεγματικός λογός αφορά τον τρόπο που αντιλαμβάνουμε το σώμα μας στον χώρο. Που σημαίνει τι? Ότι από τη στιγμή που είναι σε περιέγερση ο βλεγματικός λογός, η αρνητική εικόνα ή η εικόνα του σώματος είναι μόνιμα αρνητική. Και κάθε φορά που τρώνε οι ασθενείς, κάθε φορά ακριβώς νιώθουν ότι είναι ο τρες. Και αυτό είναι βιολογικό. Δεν είναι παράλογο. Δεν είναι ψυχοσική ασθενής. Δεν έχουν σχιζοφρένεια. Δεν είναι τρελή ασθενής μας επιτέλους. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Είναι τα πιο ευγενικά πλάσματα, τα πιο δεκτικά, τα πιο ανοιχτά. Είναι παιδιά που θυσιάζονται, είναι παιδιά που υπολογίζουν τα πάντα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι ασθενείς μας είναι κολόπεδα. Γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Δεν μπορώ να δέχομαι οικογένειες να έρχονται και να μου λένε «Μα απορρίπτει και θέλει να μου τη σπάσει». Έχω τσακωθεί με γονείς για αυτό που έχω στο λόγο. Θα υπερασπίζομαι μέχρι να πεθάνω αυτό το οποίο γίνεται στους ασθενείς μας. Εγώ είμαι αποφασισμένη, είμαι ταγμένη σε αυτό το σκοπό. Έχω ταυτιστεί και έχω βρει ανθρώπους που είναι ταγμένοι σε αυτό το ρόλο. Εγώ έχω βρει το νόημα της ζωής μου, αυτό είναι. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για τη χώρα, για να βελτιώσω τις συνθήκες, να βοηθήσω τις οικογένειες, να βοηθήσω τους ασθενείς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βγουν από την νόσο. Μπορούν να βγουν. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να λέει ότι η νόσος είναι επάρετος. Δεν είναι. Θέλει τρόπο. Θέλει γνώση. Θέλει άνθρωπο αντίληψη. Και επιτέλους, εμείς οι δικοί πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Επιτέλους. Και όταν δεν ξέρουμε κάτι, τα λέμε ότι δεν το ξέρουμε. Γιατί έχω ακούσει πολλά πράγματα, λανθασμένα. Και θα πρέπει να αποδομήσω προηγούμενες θεραπείες σε ανθρώπους οι οποίοι μου λένε «Μα εγώ αυτό που κάνω κλινικό επεισόδιο». Όχι, πλέον, δεν θες εσύ. Ο κέφαλος πλέει. Πώς είναι δυνατόν να βάζουμε σε κίνδυνο εμείς οι ειδικοί τις ζωές νέων ανθρώπων? Χρειάζεται ευσυνεισία στον χώρο των διατροφικών τραχών. Δεν παίζουμε. Δείτε εδώ λοιπόν ποια τα χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν είναι βιολογικά βασισμένα. Εντάξει, δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις. Σας ρωτάνε να φάω αυτό ή να φάω εκείνο. Να μην φάω αυτό. Να φάω τ' άλλο. Δεν ξέρω τι να αποφασίσω. Να βάλω αυτό το παντελόνι με παθιένι ή να βάλω το άλλο παντελόνι. Τι να βάλω, πώς να το κάνω. Βιώνω μειωμένη ικανότητα να πάρω αποφάσεις, αίσθηση γεύσης, αίσθηση πόνου. Γιατί είναι σε υπερβολική άσκηση ασθενής? Για ποιο λόγο?
Έχουμε εικόνα. Τι πιστεύουμε. Ότι είναι τζάκι στην άσκηση. Κάνουμε κομπά σε ένα τσαρτσάκι. Έτσι πιστεύουμε. Κάνουμε. Το ξέρετε ότι αν εσείς και εγώ υποστηστούμε και έχουμε ζάχαρο 50, δεν μπορούμε να πάμε να περπατήσουμε 10 μέτρα, ενώ εκείνες περπατάνε 20 χιλιόμετρα. Γιατί περπατάνε 20 χιλιόμετρα για να χάσουν κι άλλο βάρος, πιστεύετε. Τι πιστεύετε, αλήθεια. Τι πιστεύετε. Α, το κοινό σήμερα κάτι υπάρχει. Τι πιστεύετε. Τι. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί το εξής. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η ισορροπία στον εγκέφαλο, εάν ο ασθενής σταματήσει να κινείται, ο εγκέφαλος θα σβήσει. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να κάνει rewiring. Πώς λέγεται το rewiring στα ελληνικά? Επανεκκίνηση. Γι' αυτό όταν οι ασθενείς βρίσκονται σε νοσοκομεία και δεν κινούνται, καταραίουν και πεθαίνουν όταν δεν συντηρούνται. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι καθαρά λόγος επιβίωσης, μηχανιστικός του κεφάλαιου επίσης. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος, κατά τη διάρκεια της έξω, τους βγάζουμε έξω και περπατάμε έναν έξω. Μέχρι και σε δυνατά πάνε για να φάνε οι ασθενείς. Οι περιοχές λοιπόν του διαδικού και του μέσου κεφάλαιου υποβληθούν. Σωματικές αισθήσεις και σήματα αμοιβής ελαχιστοποιούν την πυροδότηση με αποτέλεσμα το άτομο να λειτουργεί ως τυφλό. Ο κέφαλος λοιπόν είναι τυφλός σε σημεία. Γι' αυτό εκεί έρχεται η οικογένεια για να γίνει ο καθοδηγητής μαζί με τη θεραπεία του ατόμου για να αρχίσει να βλέπει. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση στην αγαπητή μητέρα που με ρώτησε. Γιατί δεν πρέπει να την αφήσετε. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να την αφήσετε μόνη. Γιατί αν ακόμα πιστεύετε, εσείς όχι, κάποιος άλλος ίσως που την κουράρει, ότι μπορεί να το κάνει μόνη της, παίζουμε με τις ζωές των ασθενών μας και με τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας είναι πολύτιμα. Και δεν μπορούμε να παίζουμε με τα παιδιά μας επειδή κάποιοι αγνοούν την νόσο. Αγνοούν την νόσο. Το πω πάρα πολύ ανοιχτά. Να πω και όποιος θέλει, ας έχει να μας πείσει και να πούμε και σε debate. Ειλικρινά. Βοηθήστε στην αποφασιστικότητα του αγαπημένου σας προσώπου. Οργανώστε τις λεπτομέρειες έτσι ώστε να μπορέσει να δει τη μεγάλη εικόνα. Μέχρι τώρα λέγαμε πρέπει να σταματήσει να το λέει δες τη μεγάλη εικόνα, δες τη μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή η θεραπεία και η παρέμβαση αυτή η οποία κάνουμε, η οποία είναι από το Οχάιο, την τρέχουμε προς το κέντρο. Όσο θέλει προς τις προφορίες υπάρχει το φυλάδιο έξω, θα δοθεί τον επόμενο μήνα η παρέμβαση. Επειδή ασθενείς ακριβώς σκέφτονται με βάση λεπτομέρειες, χρησιμοποιούμε όλα αυτά που μέχρι τώρα θεωρούσαμε αδυναμίες των ασθενών, ακριβώς για να μπορέσουμε να το κινήσουμε προς το δρόμο της ανάρρωσης. Δηλαδή, δίνουμε έμφαση στην. Είναι τελειομανής, είναι τελειομανής. Χρησιμοποιούμε την τελειομανία με θετικό τρόπο. Δίνουμε έμφαση στη λεπτομέρεια, ακριβώς κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι που δεν αλλάζει. Προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε με το μέγιστο δυνατό τρόπο για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν αλλάζουν τα γονίδια. 800 χρόνια ψυχοθεραπεία να κάνει δεν μπορεί να αλλάξει. Αν εγώ είμαι τελειωμανή, είμαι τελειωμανή. Αν είμαι αγχώδη, δεν σταματήσω να είμαι αγχώδη. Μπορεί να το μετριάσω, πάλι είμαι αγχώδη. Τι γίνεται αυτό. Αν είμαι παρομητική, δεν πάω να είμαι προνομητική. Πού είναι η θεραπεία να σταματήσει να με κάνει να είμαι παρομητική. Λειτουργούν λοιπόν αφαιρετικά, οπότε πρέπει να επικεντρωνόμαστε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Γι' αυτό δίνουμε, γι' αυτό το συμβόλαιο της θεραπείας αφορά πάρα πολλές, έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια. Για μένα, σας λέω ότι ήταν η μεγαλύτερη, αν θέλετε, εκπαίδευση που αλλάζει πάρα πολύ τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την νόσο. Όταν γύρισα από την Αμερική ήμουν κατενθουσιασμένη και συνεχίζω και είμαι ενθουσιασμένη και συνεχίζω να πιστεύω σε αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι συνάδελφοι και από την Αμερική και από την Αγγλία. Μέσα σε αυτούς είναι η Κιτρέζου, την οποία συναλλάγω πολύ στενά. Ο κύριος Λάσκα έχει πεθάνει από πολύ. Ο κύριος Λάσκα
κύριος Λάς, ναι, ο κύριος Λάς είχα μάθει ότι ερχόταν εδώ, έβλεπε κάποιους ασθενείς με 500 ευρώ την ώρα και έφυγε για μία ώρα και αυτό ήταν. Αυτό δεν είναι θεραπεία. Θεραπεία σημαίνει είσαι δίπλα στον ασθενή, δεν είσαι και δίπλα στον ασθενή και στη μάχη για τη σύντηση. Όποιος δεν έχει φάει με ασθενή δεν θα λέει τίποτα. Πολύ ωραία τα λέμε, αλλά η μάχη είναι εκεί. Και μετά η μάχη είναι πως εκπαιδεύσει και την οικογένεια για να μπορεί η οικογένεια και αυτή να συμπτύζει και να προχωρήσει η οικογένεια ξανά στη διαδικασία. Θα σας τα πει και η Λόρα βέβαια, αυτά, στην οποία θα πρέπει να κάνω και μετάφραση. Έβαλα νερό και την νερό δεν ήπια. Λοιπόν, τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι έχετε ερωτήσεις να μου κάνετε. Σας ακούω. Είσαι από τη στιγμή που είναι βιολογικό. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή και κάποιο φάρμακο? Ελπίζουμε. Υπάρχει κάτι τώρα? Όχι. Το μοναδικό φάρμακο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει μαζί με μια. Όχι. Ακούστε λίγο κάτι. Το μοναδικό φάρμακο αυτή τη στιγμή είναι η σύντηση. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό είναι το μοναδικό φάρμακο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φάρμακο που να παράγει ούτε ντοπαμίνη ούτε σερατονίνη. Δεν υπάρχει. Είναι βασισμένη στο τροπό του υπουργείου εγκεφαλαίο, στη σύντηση εστιασμένο, στην οικογένεια και την εμπλοκή τη. Ακριβώς ξέρει τι πρέπει να κάνει, στην άμεση επαφή της θεραπευτικής ομάδας με την οικογένεια, όποτε χρειάζεται, έχουν τα τηλέφωνά μας, μας στέλνουμε μηνύματα, υπάρχει φοβερή οργάνωση, υπάρχουν εδώ μητέρες που μπορούν να σας πούν ακριβώς τον τρόπο που το έχουμε οργανώσει. Η οικογένεια και η θεραπεία είναι κοντά, δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό.